Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη σε όλους. Πάμε λίγο να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Θα σας τα πω έτσι λίγο εντάχει για να μην είναι κουραστικό το βίντεο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν φαίνεται. Το πρόσωπο του Αγίου βέβαια έχει να το γυαλίσω, είναι άγριο ακόμα. Βλέπετε ότι είναι στο μέγεθος του πεντάλεπτου. Μην το βάλω πάνω στον Άγιο, το βλέπετε εδώ. Είναι πολύ μικρό το πρόσωπο και ο βαθμός δυσκολίας είναι αρκετά μεγάλος, γιατί τα χαρακτηριστικά του Αγίου είναι έντονα. Παράδειγμα, από αυτή εδώ την, δεν είναι αγιογραφία, ζωγραφιά θα το χαρακτήριζα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι εδώ πέρα δίνουμε λίγο έμφαση στα έντονα χαρακτηριστικά, γιατί όταν θα μπει το βερνίκι, το χρώμα, ό,τι θα βάλουμε τέλος πάντων, ό,τι θέλει ο φίλος, θα χαθούνε. Όταν είναι πολύ έτσι αχνά τα χαρακτηριστικά και μπει χρώμα, εξαφανίζονται. Οπότε τονίζουμε λίγο παραπάνω για να είναι κανονικά όταν θα μπει, ας πούμε, το βερνίκι, το χρώμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ έντονα όπως κάνουν στα τέμπλα που τονίζουν πολύ τα πρόσωπα και φαίνονται πολύ άγριοι οι Άγιοι. Είναι ένα λάθος που κάνουν, νομίζω κατά τη γνώμη μου, οι σκαλιστές ορισμένοι που κάνουν πρόσωπα. Τα τονίζουν πάρα πολύ, τρυπάνε τα μάτια με τρυπάνι, κάνουν πολύ έντονα χαρακτηριστικά ακριβώς για να φαίνονται στο τέμπλο και αγριεύει πολύ. Θέλει λίγο πιο λεπτό δουλειά. Τέλος πάντων, αυτό είναι μόνο μια γνώμη, μπορεί να έχω και λάθος. Οπότε τονίζουμε πολύ τα φρύδια του Αγίου που ήταν έτσι χαρακτηριστικά, τα ασκητικά του, το ασκητικό του το πρόσωπο εδώ. Εντάξει, ο Άγιος ήταν μεγάλος νηστευτής, οπότε δεν τον κάνουμε με μάγουλα. Είναι λάθος και είναι και νομίζω και βλασφημία να το κάνουν αυτούς τους Άγιους. Και τονίζουμε από εκεί πέρα τα χέρια του. Βλέπουμε ότι είναι μεγάλα, πολύ δουλεμένα, πρέπει να τα τονίσουμε. Τις φλέβες εδώ, αυτά όλα τα χωρίσματα, οπότε θέλει πολύ προσοχή, πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκίνησα να κάνω τα χέρια, έχει ακόμα πάρα πολύ. Εντάξει, ακόμα δεν έχει, έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Απλά θα σας πω λίγο τι χρησιμοποίησα. Έχω φτιάξει κάποια μικρά εργαλειάκια, δεν ξέρω αν φαίνονται, τα οποία είναι, δεν είναι τίποτα αυτό, είναι, από πού τα είχα κάνει αυτά, δεν θυμάμαι που τα είχα πάρει, ούτε καν ατσαλωμένα δεν τα έχω αυτά τα δύο, αν θυμάμαι καλά. Και πίσω έβαλα αυτό το πλαστικό, είναι από ανεμιστήρα, και αυτό το έκανα εγώ από ξύλο, για να κάνω πολύ μικρές λεπτομέρειες. Επίσης, πού είναι το άλλο, έκανα αυτό εδώ, αυτό είναι ατσαλωμένο, εντάξει, το δώσα και κλίση για να μπαίνω, όχι εδώ τώρα, εντάξει, απλά σε μέρη έτσι που είναι δύσκολα, και θα κάνω και άλλα, και με γούβα μέσα, εντάξει, και με κούρμπες, αν και είναι φθηνά να τα αγοράσω, απλά μου αρέσει, είναι έτσι μια σχολεία που μου αρέσει να κάνω μόνος μου εργαλειάκια έτσι μικρά. Πέρα από αυτά, τα μικρά που έχω κάνει εγώ, στα συγκεκριμένα χρησιμοποίησα και αυτά τα εξαρτήματα, τα οποία μπαίνουν σε Dremel και σε τύπου Dremel, δεν είναι τίποτα ακριβό, είναι πολύ φθηνά και βοηθάνε πάρα πολύ στο γυάλισμα, όπως επίσης και αυτά τα οποία μπαίνουν στο Dremel. Αυτά τα χρησιμοποίησα τώρα, αυτά είναι πιο άγρια, εντάξει. Και όλα τα εργαλεία, εντάξει, αυτά είναι, παράδειγμα αυτό το στουμπάι, είναι εξαιρετικά μικρό, μπαίνει σε πολύ μικρές λεπτομέρειες, όπως και αυτό το κερασάκι και πολλά άλλα. Και αυτό εδώ το έκανα μόνος μου, δεν είναι τίποτα, με αυτά μέσα σε 15-20 λεπτά μαζί με το τρόχισμα έχει τελειώσει και με το ατσάλωμα. Και πώς το καταλαβαίνουμε, τόσο πάνω θα σου πω, έχει μια πληροφορία και εγώ δεν το ήξερα, από το διαδίκτυο το έμαθα. Όταν καίμε το μέταλλο, για να καταλάβουμε πότε είναι έτοιμο να, πότε είναι η θερμοκρασία κατάλληλη για να το βάλουμε στο νερό, πρέπει να έχουμε ένα μαγνητάκι δίπλα, και όταν δεν μαγνητίζει εκείνη την ώρα που είναι πυρωμένο, τότε είναι έτοιμο για να μπει στο νερό ή στο λάδι που θέλει ο καθένας. Εάν το βάλουμε πιο πριν, δεν ατσαλώνεται. Την έχω πατήσει και εγώ και το διάβασα και το διόρθωσα.
Τέλος πάντων, μια πληροφορία μπορεί να βοηθήσει κάποιον που θέλει να κάνει ένα εργαλείο μόνος του. Εδώ με τα πινελάκια καθαρίζω γιατί είναι δύσκολο τώρα να φυσά συνέχεια. Φυσικά το Dremel, πολύ μεγάλος βοηθός, πάρα πολύ μεγάλος βοηθός. Έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα ο Άγιος, και να τονιστούν και άλλα χαρακτηριστικά και να γυαλιστεί και να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Τα εργαλεία, τα περισσότερα που χρησιμοποίησα είναι τα εξής. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είναι το 3F14, αυτό εδώ, εντάξει, που μπαίνει σε γωνίες, βοηθάει πολύ. Είναι και αυτό το file, εντάξει, το 4-8 νούμερο. 4 είναι το νούμερο της κούρπας και το 8 είναι πόσο είναι η απόσταση, πόσο μεγάλο είναι, τέλος πάντων. Τριγωνιά, εντάξει, μας βοηθά να κάνουμε, εντάξει, ξέρουν όσοι χρησιμοποιούν εργαλεία εξυλοκλήσεις, γνωρίζουν. 3-16, 3 νούμερο κούρπα, 16, εντάξει, της file και αυτό. Το στουμπάι για λεπτομέρειες είναι εξαιρετικά μικρό, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο, 2 χιλιοστά είναι, δεν θυμάμαι. Αυτά τα εξαρτήματα που μπαίνουν στα Dremel και μας βοηθάνε πάρα πολύ για να γυαλίσουμε και είναι πάρα πολύ μεγάλος βοηθός. Τα 3 τα εργαλειάκια, τα οποία είναι η ιδιοκατασκευή όπως σας είπα, 4 συγγνώμη, 4, και ο μεγάλος βοηθός, ο μεγεθυντικός φακός. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορούμε να δούμε τίποτα, είναι πολύ μικρές οι λεπτομέρειες και ειδικά το φλαμούρι που είναι πολύ άσπρο. Καμιά φορά δεν βλέπεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τι έχεις κάνει και πρέπει να το παρατηρήσεις από πολύ κοντά, γιατί ασπρίζει όταν το δουλεύεις, φεύγει φλούδα και το ασπρίζει, μετά είναι δύσκολο να το καταλάβεις, ειδικά αν ο φωτισμός είναι πολύ δυνατός όπως έχω και εγώ, δυνατό φως, λίγο δυσκολεύεις και αναγκάζομαι να κλείνω τη μία λάμπα για να μπορώ να βλέπω καλύτερα. Θέλει λίγο έτσι λιγότερο φως. Το φως είναι σημαντικός παράγοντας για να βλέπουμε τα πάντα. Στις αρχές ειδικά έκανα κάτι εκτρώματα γιατί δεν είχα την τεχνογνωσία φυσικά, αλλά δεν είχα και το σωστό φωτισμό. Το μάθα στην πορεία. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αν δεν έχεις φωτισμό να κάνεις καλά πράγματα, καλά έργα. Οπότε το φως σήμερα είναι το καλύτερο, αλλά επειδή δεν γίνεται να σκαλίζουμε έξω, προσπαθούμε να προσομοιώσουμε όσο γίνεται το φως της ημέρας μέσα στο εργαστήρι, όσο είναι εφικτό. Και αυτό εδώ πέρα είναι για το ξύρισμα. Επειδή είναι πιο μαλακό, με βοηθάει λίγο να μην χρησιμοποιώ τη βούρτσα, τα βουρτσάκια αυτά εδώ. Εντάξει, χρησιμοποιώ αυτό έτσι. Έτσι άρεσε εμένα, δεν σημαίνει ότι είναι κάτι. Και λίμες. Εντάξει. Λίμες, οι οποίες μας βοηθάνε να ακονίσουμε, να καθαρίσουμε σημεία που δεν μπορούμε με το χέρι και στη συνέχεια να κάνουμε ένα γυαλόχαρτο. Αυτό ήταν εντάχει το βίντεο, δεν θα σας κουράσουμε κάτι παραπάνω. Έχουμε δουλίτσα ακόμα για να φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο που θέλουμε. Μόλις προχωρήσουμε λίγο ακόμα θα σας πω και άλλα πράγματα. Αλλά νομίζω έτσι τώρα σαν πρώτο βίντεο είπαμε τα χοντρά χοντρά που λένε. Θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Απλά θα σας τονίσω την επόμενη φορά όσο αφορά τις κούρμπες, αυτό που λέγαμε πώς γίνονται οι κούρμπες, που σας έλεγα ότι γίνονται με το εργαλείο το συγκεκριμένο, δεν χρειάζεται ας πούμε ιδιαίτερη τεχνική. Θα τα πούμε την επόμενη φορά πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ πολύ.